Τσουκαλάς είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο μου. Θα μιλήσουμε για πόνο στο ισχύο. Πολύ το έχουμε. Ακριβώς. Εδώ, σε αυτό το σημείο δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως αντανακλά εδώ ο πόνος μπροστά, στο πλάι, ακόμα και πίσω. Ωραία. Οπότε μιλάμε για την άρθρωση του ισχύου, μιλάμε για ενδοαρθρικές παθολογίες μέσα στην άρθρωση και έχουμε πάρα πολύ σημαντικά νέα και ενθαρρυντικά νέα για το μυοσκελετικό πόνο. Γιατί τι αποδεικνύεται για τον πόνο στο ισχύο? Μία μελέτη όπου μελετήθηκαν 17.500 ασθενείς, ναι. 152 RCTs, έδειξαν... Μεγάλο δείγμα, 17.500 ασθενείς, τεράστιο. Και δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες, oh. το 2023. Οπότε μας έδειξε και επιβεβαίωσε την αντιφλεγμονώδη, την αναλγητική, την παυσίπονη δράση και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενή με την θεραπευτική άσκηση. Πάμε να δούμε λοιπόν. Πάμε μελέτη British Journal of Sports Medicine, παρακαλώ, Βρετανική επιθεώρηση, ιατρική της, του αθλητισμού, σωστά κάπως έτσι. Έχει προταθεί ως βασική θεραπεία. Ακριβώς. Από τους ειδικούς επιστήμονες. Η θεραπευτική άσκηση για πόνο στο ισχύο. Πρώτη γραμμή θεραπείας και εμείς το έχουμε αναδείξει από το 2018. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές για αυτό το θέμα. Όμως τώρα επιβεβαιώνεται με πολύ ισχυρά δεδομένα η αποτελεσματικότητά της σε σύγκριση με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και την παρακεταμόλη. Λοιπόν, έχει ένα ευνοϊκό προφίλ ασφαλείας. Η θεραπευτική άσκηση δεν είναι φάρμακο, ξέρω εγώ. Προσωποποιημένη ναι. παρέμβαση, πάντοτε στη συνεργασία με το θεραπευτή ή ιατρό, δεν έχουμε παρενέργειες. Mm. Είναι συγκρίσιμη αναλγητική δράση με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αυτό που βλέπετε, μουσουάφ, είναι μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και την παρακεταμόλη. Και είναι συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και την παρακεταμόλη. Ακριβώς. Δηλαδή, συγκρίθηκε το πρωτόκολλο αυτό της θεραπευτικής άσκησης από την τέταρτη εβδομάδα ναι. μέχρι και την 24η εβδομάδα και φάνηκε ότι συγκριτικά με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα αλλά και την παρακεταμόλη, δηλαδή κάποιοι παίρναν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή παρακεταμόλη και κάποιοι έκαναν αυτές τις ειδικές κινήσεις, τις ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις που θα δείξουμε. Και μιλάμε για θεραπευτική άσκηση, γιατί δεν μιλάμε για άσκηση. Μιλάμε για ειδικές από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή που έχει κάνει μεταπτυχιακό στη θεραπευτική άσκηση, γιατί μιλάμε για συχνότητα, ένταση, διάρκεια και είδος. Άρα, όπως ένα φάρμακο έχει συγκεκριμένη δοσολογία, αν πάρουμε λιγότερη δοσολογία δεν θα έχουμε αποτέλεσμα, ή αν πάρουμε μεγάλη δοσολογία μπορεί να είναι βλαπτικό για τον οργανισμό, έτσι και αυτό το πρόγραμμα που θα αναφέρουμε θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη δοσολογία. Δηλαδή, αν σου δώσω παραπάνω δοσολογία, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Ή αν σου δώσω λιγότερη δοσολογία, τότε, δηλαδή θεραπευτικής άσκησης, τότε δεν θα έχεις το αποτέλεσμα. Κοίτα να δεις, συζητούσαμε για τη θεραπευτική άσκηση και χθες στη χθεσινή εκπομπή πήγαμε στο Ασκληπιόβούλα, στο φυσικοθεραπευτήριο και εκεί μου μίλησαν οι καρδιολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες για τη θεραπευτική άσκηση στην καρδιολογία, στα καρδιολογικά προβλήματα. Με εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές. Ναι, ναι, ναι. Με εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές. Πάνω στις καρδιακές παθήσεις. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς εννοούμε θεραπευτική άσκηση στον πόνο στο ισχύο, όπως σας είπαμε. Mm-hmm. Για το πόσο θα γίνει, πόση ώρα και όλα αυτά, πάλι είναι απολύτως υποκειμενικό. Ακριβώς. Σωστά. Ναι, γιατί θα πρέπει να είναι προσωποποιημένο. Σίγουρα θα πρέπει να έχει αυτό που είπαμε, συχνότητα, ένταση, διάρκεια και είδος. Όμως θα πρέπει, ανάλογα με τις μυϊκές ανισορροπίες που έχεις εσύ, άλλο πρόγραμμα για το πρόβλημα του ισχύου σου θα χρειαστείς εσύ και για την αρχόμενη αρθρίτιδα ή την οστεοαρθρίτιδα. Και άλλο πρόγραμμα θα χρειαστώ εγώ για τις δικές μου μυϊκές ανισορροπίες. Τι εννοούμε μυϊκές ανισορροπίες? Έλα, Σπύρο μου, φέρε το σκαμπό, σε παρακαλώ. Τι εννοούμε μυϊκές ανισορροπίες? Δηλαδή, έρχομαι εγώ στο φυσικοθεραπευτήριο, με βλέπεις. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Σπύρο μου. Έρχομαι στο φυσικοθεραπευτήριο. Ακριβώς. Με βλέπεις και καταλαβαίνεις τι ανισορροπίες. Ξέρω εγώ. Τι σημαίνει? Αξιολογούμε. Πώς αξιολογείς? Αξιολογούμε τη μυϊκή δύναμη που έχεις. Αξιολογούμε την ισορροπία. Αξιολογούμε τη λειτουργικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα ισχύου χρόνια. Περιγράφουν αυξημένη κόπωση, δηλαδή δεν μπορούν να ανέβουν έναν όροφο ή κάνουν μία απόσταση και είτε κουράζονται, κοπώνονται πολύ πιο εύκολα από ότι οι συνομήλικοί τους, είτε έχουν έναν έντονο πόνο. Έχουν έντονο πόνο μπροστά, όπως είπαμε, στο πλάι ή και πίσω. Συνεχόμενο.
Ο πόνος εμφανίζεται, συνήθως είναι μηχανικής αιτιολογίας και εμφανίζεται με τις κινήσεις. Δηλαδή βρίσκουν μια θέση ηρεμίας που να μην πονούν. Σε μια βέβαια μεγάλη έξαρση μπορεί να υπάρχει και στην ηρεμία, σε μια φλεγμονώδη έξαρση. Οπότε βρίσκουμε αυτές τις μυϊκές ανισορροπίες αφού κάνουμε την αξιολόγηση και ξεκινάμε να ενδυναμώνουμε τους μύες για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την άρθρωση. Οι μύες ατροφούν γύρω από την άρθρωση. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο σιγά σιγά ο ασθενής χάνει τη μυϊκή του μάζα και δεν έχει τη σταθερότητα στις αρθρώσεις του. Ενδεικτικά μπορούμε να δείξουμε κάτι. Ξέρω ότι είναι απολύτως προσωποποιημένο, μας το είπε ο Γιώργος Τσουκαλάς. Δεν σημαίνει ότι όλα κάνουν για όλους. Είπαμε ότι είναι η θεραπευτική άσκηση σαν κανονικό φάρμακο. Ακριβώς. Αυτό επιβεβαίωσε η συγκεκριμένη μελέτη, ότι συγκρίνοντας με τα μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη και την παρακεταμόλη, είναι ίσης αξίας και αποτελεσματικότητας. Είναι και λίγο ψηλό εντωμεταξύ. Πάμε από αυτή τη θέση να ανοίξεις τα γόνατά σου προς τα έξω. Πάμε να ανοίξουμε, αργά, αργά και διατηρούμε έξω. Αργά και κρατάμε έξω. Πάμε, κρατάμε εκεί για 10 δευτερόλεπτα και κλείνουμε χαλαρά. Μπράβο, πάμε να ανοίξουμε σιγά-σιγά προς τα έξω. Πολύ ωραία. Και κλείνουμε. Αυτή είναι μια ασφαλής άσκηση με την οποία μπορούμε να βελτιώσουμε τη δύναμη. Είτε από όρθια θέση τοποθετώντας το λάστιχο, από ύπτια θέση, συγγνώμη, από ανάσκελα, τοποθετώντας το λάστιχο στον άκρο πόδα, να κάνουμε κινήσεις έξω στροφής, καθώς οι μύες αυτοί που κινούν το ισχύο σε έξω στροφή βοηθάνε στη σταθερότητα της άρθρωσης του ισχύου και στην μυϊκή ενίσχυση. Ποιους μύες πρέπει να... και αυτούς... Θα πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στους μύες που βρίσκονται βαθιά. Υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι εξωστροφείς, είναι 6 εξωστροφείς στο ισχύο που σταθεροποιούν την άρθρωση και στη συνέχεια θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον κορμό, καθώς η σταθερότητα του κορμού επηρεάζει την κινητικότητα του ισχύου. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να μπεις σε ένα πρόγραμμα καθημερινό θεραπευτικών διατάσεων. Γιατί μιλάμε για ένα πρόβλημα της άρθρωσης, το οποίο θα σου δημιουργήσει μαζί με τον πόνο, περιορισμό της κινητικότητας, της λειτουργικότητας και δυσκαμψία. Μάλιστα. Αυτό με τις διατάσεις το έχουμε ξαναναφέρει στην εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικές οι διατάσεις σε κάθε περίπτωση. Στη θεραπευτική άσκηση παίζουν πολύ σημαντικό. Και σε αυτή την περίπτωση καθημερινές. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσουκαλά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.